centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, 1,18 είναι η μέση τιμή, έτσι. Δεν πιστεύω ότι την Παρασκευή μέχρι και σήμερα να πήρε ένα τσίπισε. Όχι, όχι. Αυτές τις μέρες είναι σταθερά. Λοιπόν, με 1,18 τι κάνουμε. Παίρνουμε τώρα ή ρισκάρουμε και πάμε παρακάτω μήπως και πέσει. Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Καθένας ανάλογα τις ανάγκες που έχει για την προμήθεια του καυσίμου θα δει και θα πράξει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όποιος έχει ανάγκη θα πάρει τις ποσότητες τις οποίες χρειάζεται τώρα και θα ελέγχει τη τιμή. Αν δει ότι πάει να ανέβει θα προμηθευτεί. Αν δει ότι έχει πτωτικές τάσεις θα περιμένει να το πάρει πιο φθηνό. Μάλιστα. Κύριε Ζήση, όπως γίνεται κάθε φορά. Πείτε μας λίγο τις πρώτες αντιδράσεις των Καστοριανών μόλις πήραν το 1,18, άκουσαν το 1,18 για να βάλουν το πετρέλαιό τους. Κοιτάξτε, άλλοι είπανε πάλι καλά και τόσο. Υπήρχε άνθρωπος που είπε πάλι καλά και τόσο. Ποιος είναι αυτός, φέρετε τον γνωρίσουμε. Όταν είχε αφαιθεί να εννοηθεί ότι θα είναι και κοντά στο 1,25-1,30, καταλαβαίνετε αυτό που λέγανε και στην τηλεόραση. Εγώ το είπα το πρωί. Κάποια στιγμή έτσι πως πάνε τα πράγματα, γιατί καθοδική τάση δεν βλέπω να πω την αλήθεια, μόνο ανωδική, το 1,18 θα μοιάζει σε κανένα μήνα πάρα πολύ φθηνό. Δεν ξέρω τι θα μοιάζει σε κανένα μήνα. Ας ελπίσουμε να μην πάει σε αυτά τα επίπεδα η τιμή και να είναι σταθερή τουλάχιστον σε αυτό και μακάρι να είναι και πτωτική. Βέβαια, όπως μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, είπαμε ότι γενικότερα διεθνώς οι τιμές έχουν τάσεις. Διεθνώς οι τιμές, αλλά πέρσι ξεκίνησαμε με 85, κύριε Ζήση. Ναι, αλλά το βαρέλι είχε. Η διαφορά 45. Είναι τεράστια, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά το βαρέλι είχε 45 δολάρια. Τώρα έχει φτάσει 90. Τώρα έχει φτάσει 90 και αν φτάσει 100, που όλοι λένε ότι θα περάσει και τα 100, τα πράγματα θα είναι πάρα. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα απολογηθούμε για τη τιμή, οι βενζινοπόλες. Άλλοι πρέπει να πράξουν και να είναι η τιμή σε διαφορετικά επίπεδα. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι σε όλα τα κράτη το ίδιο γίνεται, είναι ακριβό το πετρέλαιο θέρμανση και όλη η ενέργεια. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά αρχίζουν και βλέπουν το θέμα της μείωσης των ειδικών φόρων. Ναι. Αν εκεί το πετύχουν και κατεβάσουν τις τιμές, θα έχουν φθηνή θέρμα. Οι πρώτες παραγγελίες των Καστοριανών σε τι λίτρα κυμαίνονται? Έχει παραγγελίες σε διάφορες ποσότητες. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, και μεγάλη ποσότητα προμηθεύονται και μικρές ποσότητες προμηθεύονται. Θα σας είπα ανάλογα τις ανάγκες και το πορτοφόλι του καθενός. Τώρα, σε λίγες μέρες πότε ανοίγει η πλατφόρμα? Νομίζω κάπου αυτή τη βδομάδα ανοίγει. Πλατφόρμα, η ενημέρωση που έχουμε είναι για αρχές Νοεμβρίου. Αρχές Νοεμβρίου. Αρχές Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα. Τα χρήματα θα τα πάρω πριν τα Χριστούγεννα? Δεν το ξέρουμε αυτό. Εικάζεται ότι θα είναι πριν τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα. Σήμερα όμως ο άλλος έχει το εξής πρόβλημα, κύριε Ζήση. Δεν μπορεί να βάλει τώρα πετρέλαιο. Μήπως θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να δίνονται προκαταβολή για να βάλει, να βοηθηθεί να βάλει λίγο πετρέλαιο και βλέπουμε στη συνέχεια? Το καλό θα ήταν να δίνεται προκαταβολή. Δεν θα ήταν καλύτερο, αλλά τουλάχιστον αυτό. Το καλό θα είναι να δίνεται προκαταβολή. Από εκεί και πέρα ο τρόπος ελέγχου πώς θα γίνει στην πορεία αν κάποιος δεν προμηθευτεί είναι θέμα της κεντρικής διοίκησης που πρέπει να το ελέγξει. Η συμπλήρωση της φόρμας θα είναι ίδια με πέρσι, αλλάζει κάτι σε σχέση με πέρσι ή όχι? Όχι, αυτό που γνωρίζουμε ότι θα είναι ίδια όπως ακριβώς πέρσι. Οι δικαιούχοι αλλάζουν, θα είναι περισσότεροι και τα χρήματα θα είναι κάπως περισσότερα. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και η διαφορά στα χρήματα στο επίδομα που ξεκινάει από τα 300 ευρώ τιμή βάση. Ναι, η τιμή βάση εκεί. Λοιπόν, παγωμένος ο κόσμος και δεν ξέρω πραγματικά πώς θα πάτε και εσείς οι βενζινοπόλες, κύριε Ζήση. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και εσείς δεν θα είναι τα καλύτερά σας. Εμείς εδώ και μια δεκαετία ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς στο επάγγελμά μας, ξέρουμε ότι είναι παγωμένα τα πράγματα. Και εμείς όμως προσπαθούμε ό,τι καλύτερο να κάνουμε και στη συγκράτηση των τιμών και ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Κάτι παραπάνω εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε ο μεσάζων, όπως ακριβώς αγοράζουμε, αντίστοιχα πουλάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ζήση, παραμένουμε σε αυτά.
Περιμένουμε και τις όποιες εξελίξεις για να δούμε τι θα γίνει πραγματικά. Μόλις έχουμε και την φόρμα θα τα ξαναπούμε. Για να μπορέσουμε να δούμε πώς ακριβώς θα είναι. Και θα δούμε τις πρώτες μετά τα πρώτα βιτία, τα δεύτερα βιτία που θα φέρετε. Να δούμε κατά πού πάει το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα είναι καλός δείκτης για την επόμενη φορά που θα φέρετε βιτίο. Κοιτάξτε, σχεδόν κάθε μέρα η ζήτηση στην αρχή είναι αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, ασχέτως η τιμή που είναι υψηλή. Οι πρώτες τρεις μέρες τώρα που ξεκίνησε το πετρέλαιο. Είναι στο 1,18 μέση τιμή για την Καστοριά. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση και συναδέλφους σε όλους στον δρόμο με τα βιτιάκια και από προσωπική μου. Ναι. Προσωπική μου δουλειά από και την εκτίμηση είναι ότι την πρώτη εβδομάδα θα κινηθεί αρκετά καλά. Μάλιστα. Σε ποσότητες. Γιατί ο κόσμος δεν είχε βάλει, είχα εξηγήσει από την προηγούμενη. Ναι, δεν είχε βάλει στο τέλος της προηγούμενης σεζόν. Ναι, κακός. Και έτσι ξεκίνησε, γιατί έχει και κρύο και ζητάει ο κόσμος. Και ζητάει ο κόσμος. Την επόμενη εβδομάδα θα φανεί το πώς θα προχωρήσει η κίνηση και θα ελέγχουμε και τις τιμές πώς θα κυμαίνονται. Η ουσία είναι ότι με πάρα πολύ οικονομία το κάθε σπιτικό θα πάει σε αυτήν την διαχείριση της όποιας ποσότητας που θα βάλει. Δηλαδή, αυτό το είπαμε δυστυχώς, όποια μορφή ενέργειας θα πέσουν οι βαθμοί στο σπίτι. Θα πέσουν οι βαθμοί στο σπίτι. Αναγκαστικά. Το είπαμε αυτό και την προηγούμενη εβδομάδα. Δυστυχώς η οικονομία θα είναι πλέον σε όλα τα ίδια ενέργεια. Γιατί βλέπουμε, ζούμε όλοι εδώ, παρακολουθούμε, βλέπουμε και οι τιμές σε όλα τα ίδια έχουν αυξηθεί. Και σε ήδη όπως είναι το αέριο και τα λοιπά, έχει διπλασιαστεί η τιμή. Το αέριο είναι το καύσιμο με τη μεγαλύτερη αύξηση που είχε οποιαδήποτε άλλο. Οποιαδήποτε ακριβώς, άλλο. Ακριβώς. Καλημέρα κύριε Ζήση, καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.